Με ευτράπηλα εξελίχθηκε η σημερινή ημέρα για δεκάδες εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Καβάλας, που είχαν σήμερα προγραμματισμένη γενική συνέλευση στο κινηματοθέατρο Όσκαρ. Φτάνοντας εκεί, οι δάσκαλοι διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε ρεύμα και αποφάσισαν να κάνουν πορεία διαμαρτυρίας προς το διοικητήριο, επισκεπτόμενοι τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ήταν προγραμματισμένο σήμερα να γίνει η ετήσια γενική μας συνέλευση στο Όσκαρ. Είχαμε όμως κάποια προβλήματα με την ηλεκτροδότηση όλης της περιοχής, όπως μας είπαν από τη ΔΕΗ, και το πρόβλημα αυτό θα λήξει περίπου στις 12 η ώρα. Αποφασίσαμε με όλους τους συναδέλφους να κάνουμε μια πορεία διαμαρτυρίας, να έρθουμε εδώ στην Ομαρχία, να συναντήσουμε τον προϊστάμενό μας, να του εκθέσουμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η εκπαίδευση. Τα γνωρίζει, καλό είναι να τα επαναλάβουμε για μια ακόμη φορά και μετά να επιστρέψουμε πάλι στο Όσκαρ και να ξεκινήσουμε, εάν μπορέσουμε, την ετήσια γενική μας συνέλευση. Είναι η αλήθεια ότι έκλεισαν τα σχολεία, αλλά έκλεισαν με 2.500 ελλείψεις. Αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα στην εκπαίδευση και τα προβλήματα θα είναι ακόμα μεγαλύτερα όταν έρθει η νέα σχολική χρονιά. Τελικώς, έπειτα από διαπραγματεύσεις και αναβολή περίπου 3 ώρων της συνέλευσης, αυτή πραγματοποιήθηκε κανονικά, όταν αποκαταστάθηκε τελικώς η ηλεκτροδότηση. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε αναποδιές σήμερα. Υπήρχε διακοπή ρεύματος στον χώρο τον οποίο είχαμε προγραμματιστεί να γίνει η γενική συνέλευση. Τώρα θα κάνουμε μια προσπάθεια να πάμε να δούμε, πάση και ξεκινήσουμε, έστω και με μια 2 ώρη καθυστέρηση. Το ζήτημα είναι όμως ότι γίνει ή δεν γίνει τελικά αυτή η συνέλευση. Όλοι, συνάδελφοι, γονείς, μαθητές, πρέπει να κατανοήσουμε ότι αντικειμενικός σκοπός του Υπουργείου είναι να διαλύσει τη δημόσια και δωρεάν παιδεία με αποκλειστικό σκοπό να χτυπήσει το μορφωτικό δικαίωμα των παιδιών του ελληνικού λαού. Αυτήν εδώ πέρα την πολιτική πρέπει πάση θυσία να τη σταματήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε κόστος.